Πάντως, δεν πρέπει να αρνηθείτε ότι μέσα στον τεκτονισμό έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες πολιτικούς. Έχουμε και πολιτικούς. Και πολιτικούς. Σε όλα τα κόμματα. Σε όλους τους χώρους έχω την εντύπωση έχουμε και την πληροφορία. Έχουμε και εκκλησιαστικούς εκπροσώπους της Εκκλησίας. Εκκλησιαστικούς παράγοντας, αν το θέλετε να το πούμε έτσι. Αλλά εμείς λέμε μέλη της Εκκλησίας. Μέλη της πολιτικής ζωής του τόπου μας. Μέλη της επιστημονικής ζωής, της καλλιτεχνικής ζωής. Από όλους τους χώρους έχουμε. Ναι, αλλά έχουμε όμως, κύριε Μανέα, διαβάσει κατά καιρούς. Και πραγματικά ο κόσμος διερωτάται και γίνεται και καχύποπτος δικαιολογημένα, θα μου επιτρέψετε να πω, διαβάζοντας, ας πούμε, ότι ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Γεώργιος Ράλης υπήρξε τέκτον ή ότι διάφορα άλλοι επίλεκτοι πολιτικοί στην Ελλάδα υπήρξαν τέκτονες. Και κάποτε, νομίζω, αν αυτό το πράγμα δεν είναι έγκλημα, θα έπρεπε να το λέει η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος. Το λέει η Μεγάλη Στοά της Ελλάδος, αλλά υπάρχει μία αρχή στον τεκτονισμό παγκοσμίως. Καθένας είναι ελεύθερος να αποκαλύπτει την τεκτονική του ιδιότητα. Κανείς όμως δεν έχει δικαίωμα να αποκαλύψει τεκτονική ιδιότητα άλλου. Γι' αυτό το λόγο ποτέ δεν μιλάμε για τους ζώντας από τον απλούστερο και έναν απλό πολίτη που δεν μετέχει των κοινών, ας πούμε, και δεν έχει κάποιο αξίωμα, μέχρι και το ανωτάτο. Να μιλήσουμε. Γι' αυτό, με επιτρέπετε να ολοκληρώσω. Ναι, ναι. Γι' αυτό δεν μιλάμε για κανένα ζώντα πολιτικό, για κανένα ζώντα θρησκευτικό ηγέτη ή μέλος της Εκκλησίας μας. Μιλάμε όμως για το Βενιζέλο. Μιλάμε για το Μεταξά. Και εδώ έρχομαι και λέω. Πώς. Να πούμε για αυτούς που έφυγαν ήδη. Ναι, να αναφέρουμε Μεταξάς, για πρώτη φορά, κύριε Μανέα, ποιοι Έλληνες πολιτικοί που έχουν φύγει ήδη ήταν τέκτονες. Ακριβώς και γι' αυτό σας λέω. Και να μην πάμε μόνο στα κορυφαία ονόματα, να πάμε και σε πολιτικούς που σημάδεψαν σε υπουργικούς τόκους ή άλλα κέρια πόστα. Την πορεία πάρα του πολύ. Μου δίνετε μια πολύ ωραία ευκαιρία. Θα επανέλθω στο θέμα που θέλω. Ο καθηγητής Παπούλιας ήταν εκείνος ο οποίος εισηγήθη και έγινε ο νόμος περί των εργαζομένων γυναικών και παιδιών, προστασίας της εργαζομένης γυναίκας και του παιδιού. Αυτά τα διδάχθη εντός εισαγωγικών μέσα στον τεκτονικό χώρο και είδε πραγματικά, διότι είχε και τεραστία μόρφωση, ότι ήταν ένα θέμα που θα έπρεπε και στην Ελλάδα να ληφθεί κάποια πρόνοια. Και έγινε το νόμος του κράτους από αυτόν. Θα σας πω κάτι άλλο. Πέστε μου ονόματα. Θα σας πω. Ο ονόματα Αλέξανδρος Παπαναστασίου. Είπε σε μια ομιλία του 1930 κάπου ότι όσα τώρα διακηρύσω και είναι το πολιτικό μου πιστεύω περί της ενότητας των Βαλκανικών λαών. Τα προέβλεψα από τότε. 60 χρόνια πριν, περί της ενότητας των Βαλκανικών λαών και της ανάγκης να ζήσουν σε αυτή τη γωνιά της γης, βοηθώντας ο ένας τον άλλον, τα ενεπνεύσαν από τις αρχές της αδελφότητος και της ισότητος και της ελευθερίας και της αλληλεγγύης των τεκτώνων. Τα έλεγε ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, ο πατέρας της δημοκρατίας είναι γνωστό. Ο Βενιζέλος ήταν αυτός ο οποίος έκανε τα όσα είναι γνωστά και από την άλλη μεριά του και ο Μεταξάς, ο οποίος και αυτός ήταν μέλος τεκτονικής στοάς. Και ο βασιλεύς Γεώργιος. Ο Καρβούνης, ο οποίος ήταν στην ίδια στάση μειωτέων με τον Μεταξά, ένας γνωστός μαρξιστής. Σήμερα, μέσα στους πολιτικούς φορείς, έχουμε τέκτονες. Παντού, κύριε Τράγκα, για να μην κάνω εξαιρέσεις, παντού και πάντα. Και σε όλα τα κόμματα. Παντού και πάντα, σας λέω, σας είπα, υπάρχει μια αρχή να μην αποκαλύπτουμε, αλλά σας λέω. Δεν βάζετε βέβαια κομμουνιστές μέσα στην ΣΤΟΑ. Δεν είναι ότι δεν βάζουμε. Δεν έρχονται οι κομμουνιστές, γιατί οι κομμουνιστές, όταν ένας είναι συνεπής μαρξιστής, δεν πιστεύει στην ύπαρξη του Θεού. Ο όρος όμως για να γίνει κανείς τέκτον είναι να πιστεύει στην ύπαρξη του Θεού και την αθανασία της ψυχής. Επομένως, κύριε Μανέα, λέμε ότι έχουμε σήμερα πολλούς Έλληνες πολιτικούς. Δεν είπα πολλούς, είπα ότι έχουμε και πολιτικούς. Δεσμεύεστε όμως και δεν μπορείτε να πείτε ναι, τα ονόματα. Όχι μόνο για τους πολιτικούς, για κανέναν. Για κανέναν. Για κανέναν. Πόσο τους επηρεάζει η ΣΤΟΑ. Η ΣΤΟΑ τους επηρεάζει όλους. Κατά ποια λογική. Ότι τους δείχνει έναν δρόμο διαφορετικό από ό,τι τους δείχνει η καθημερινή ζωή και η πολιτική ζωή του τόπου. Να είναι περισσότερον, αν θέλετε, συνεργάσιμοι. Να βλέπουν περισσότερο έντονη την έννοια της ισότητας μεταξύ όλων. Και να μην διακηρύσει κανείς ότι το κόμμα του είναι εκείνο που έχει την σωτηρία λύση και πανάκια για όλα τα προβλήματα, αλλά ότι και οι άλλοι μπορεί να έχουν και εκείνη μια σωστή γνώμη και θα πρέπει να την ακούσουν. Σε όλα τα κόμματα ισχύει αυτό, γιατί αν όλοι το εστερηθούν αυτό, κάποτε θα καθίσουν να συζητούν για τα προβλήματα του τόπου αντί να αντιδικούν. Και αυτό θα βοηθήσει τον τόπο.
Μπήκαμε, κύριε Τράγκα, στον ναό ή στο εργαστήριο Ελευσής, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος του κτίριου του τεκτονικού μεγάρου, όπου εδώ, όπως και στους άλλους ναούς, γιατί έχουμε έξι, γίνονται οι συγκεντρώσεις που εργάζονται οι τέκτονες. Των τεκτών. Των τεκτών. Είναι τεκτονικό εργαστήριο. Λέγεται και ναός και αυτό έχει και κάποια σημασία. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Καταρχάς, να μου εξηγήσετε τι συμβολίζουν αυτές εδώ οι παραστάσεις. Ο οφθαλμός, η σελήνη, ο ήλιος και οι σφαίρες. Ο οφθαλμός είναι εκείνος, ο παντεπόπτης οφθαλμός δηλαδή, είναι εκπροσωπεί το Θεό, ο οποίος τα πάντα, αλλά το μεγάλο αρχιτέκτονα του σύμπαντος, όπως λέμε, ο οποίος εποπτεύει τις εργασίες τις δικές μας. Ο ήλιος και η σελήνη είναι κλασικά σύμβολα για όλο τον κόσμο. Η ουράνια σφαίρα από τη μια μεριά και από την άλλη είναι η γήινη σφαίρα που συμβολίζει την παγκοσμιότητα. Κύριε Μανέ, έχει καταγγελθεί κατ' επανάληψη ότι η μασονία τελικά είναι μία αίρεση, μία θρησκεία, υποστηρίζεται από ποικίλες πλευρές αυτό το πράγμα και ως επιχείρημα, ως βάση του επιχειρήματος, θα έλεγα, είναι ο υπέρτατος αρχιτέκτονας του σύμπαντος. Μέγας αρχιτέκτονας του σύμπαντος, το μάτς, όπως το λένε, και εξ αυτού μάλιστα λένε ότι είναι θρησκεία και μάλιστα κλίνει προς τον Ιουδαϊσμό, ο οποίος είναι μονοθεϊσμός. Ότι έχει το δικό της Θεό δηλαδή, ναι, και ο τεκτονισμός. Ότι η μασονία έχει το δικό της Θεό. Αν σκεφτείτε ότι ο τεκτονισμός είναι ένας παγκόσμιος θεσμός και επομένως έχει μέλη από όλες τις φυλές, από όλες τα έθνη, τις θρησκείες, φυσικό είναι να μην έχουμε έναν Θεό όπως λένε, αλλά αντιθέτως όλοι να σεβόμεθα τη θρησκεία του άλλου και για να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις ή αμφιβολίες και έρηδες μεταξύ των τεκτώνων περί του Θεού του καθενός, αποκαλούμε τον ένα Θεό που πιστεύουμε όλοι ότι υπάρχει, τον Πατέρα όλων των ανθρώπων, τον Δημιουργό των πάντων, ως μεγάλο αρχιτέκτονα του σύμπαντος. Και εμείς οι οποίοι είμαστε οι μικροί εργάτες, είμαστε οι τέκτονες. Εκείνος είναι ο αρχιτέκτονας. Όπως λέει και το σύμβολο της πίστης της χριστιανικής θρησκείας, ο Δημιουργός πάντων των ορατώνται και αοράτων.